Η Μπίκο, ο Τότσο και ο Φουφού έφτασαν στο πρώτο μέρος της αναζήτησής τους. Α, μοιάζει με καουμπόι και ταινία. Ναι, στα αλήθεια, φοβερό. Είναι μια ενδιαφέρουσα πόλη από ό,τι φαίνεται. Α, ο, τι είναι? Εσείς εκεί, τι νομίζετε πως κάνετε? Αυτή η πόλη είναι δικιά μου, ξέρετε. Δεν θυμάμαι να σας έδωσα εγώ άδεια να έρθετε εδώ πέρα. Λοιπόν, να πληρώσετε διόδια ή δεν μην γυρίσετε πίσω. Κανείς δεν μας είπε ότι η πόλη είναι δική σου. Έτατε λοιπόν να πληρώσετε. Εκείνη η πινακίδα εκεί λέει αστυνομία. Πάμε να του ζητήσουμε βοήθεια. Α, ωραία ιδέα! Σερίφι! Σερίφι! Τι, σας έκλεψαν την τσάντα? Αυτό είναι αδύνατο. Πάνω που αύριο θα έπαιρνα τη σύνταξή μου χωρίς περιστατικά, ο Θεέ μου! Ελάτε τώρα, κύριε, συνέλθετε, σας παρακαλώ. Η δουλειά σας είναι να κυνηγάτε εγκληματίες. Πολύ σωστά! Είστε ο σερίφις της πόλης, λοιπόν κάνει αυτό που πρέπει. Όχι, σήμερα δεν έχω καθόλου όρεξη για σήμερα. Τι είναι αυτό? Βρήκα ένα λέπι του εσώπου. Το βρήκα. Έχουμε ένα λέπι, παιδιά. Αυτό το πράγμα στην κορνίζα, εννοείται. Αυτή είναι η ασπίδα της δικαιοσύνης. Ένα ενθύμιο για την ημέρα που θα αποσυρθώ. Θα μου το χαρίσουν όλοι, τελειώσω με αυτό. Ωραίο, δεν είναι? Το θέλετε? Θέλετε να το πάρετε? Όμως για αντάλλαγμα θα ξεχάσετε το θέμα με την τσάντα, έτσι παιδιά? Αυτό δεν είναι δικαιολογία για να μην κάνεις τη δουλειά σου, κύριε Σερίφη. Όχι, φυσικά και δεν είναι. Ηρεμήστε όμως, ας κάτσουμε πρώτα να φάμε κάτι, τι λέτε? Σίγουρα θα είστε πεινασμένοι, εγώ και μόνο που το αναφέρω το φαγητό ξαναζωντανεύω. Ωραία, ελάτε, πάμε στο εστιατόριο. Αχ, τι ωραίο! Άντε με την ψυχή σας, φίλοι μου! Φύγετε από τη μέση! Έχω διάλογη φυλαγή! Τα συνηθισμένα! Αυτός είναι! Ο τύπος που έκλεψε την τσάντα του Φούφου εκεί! Αυτός είναι, ναι! Τι? Δεν πιστεύω να αναφέρεσαι σε μένα, έτσι μικρέ, ε? Μη μου πεις ότι μιλάς για μένα, ε? Ή μήπως για μένα? Αχ, είναι τρίστη, να κάνω τώρα. Αυτός είναι, όχι, ο άλλος. Όχι, εκείνος, αχού. Λοιπόν, ποιος από τους τρεις ήτανε, Φουφού? Ποιος να ήτανε, ποιος ήτανε, δεν ξέρω ποιος ήτανε. Τώρα τα έχω μπλέξει, τα έχω κάνει μπουσκεμά. Ώστε θέλετε να δυσκολέψετε τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, θα σας πάω και τους τρεις μέσα, λοιπόν! Τι είπες, πρέπει να αστειεύεσαι! Τι πρόβλημα έχεις εσύ, φίλε μου? Hey, Ted! Φαίνεται πως ο γάτος με τις φούλες θέλει καβγά. Ωραία, εμείς δεν χαλάμε ποτέ χατήρια, έτσι, Ρεντ? Σωστά, είμαι σύμφωνος. Τι περιμένεις, λοιπόν, αστυνόμε, έλα! Hey, εσείς αρχίσατε τον καβγά και θα σας κλείσω όλους μέσα. Όχι. Θέλω να παλέψω με το σερίφι εκεί πέρα. Ελάτε! Αν κερδίσεις εσύ, τότε θα μας κλείσεις όλους μέσα. Αλλά αν χάσεις, τότε θα πάρουμε την ασπίδα της δικαιοσύνης. Είμαστε σύμφωνοι? Λέγε! Τι? Την ασπίδα της δικαιοσύνης? Αποκλείεται! Αυτό το λέπι ανήκει στον Έσοπο. Σερίφι, δεν πρέπει να το χάσουμε τίποτα. Ακούς? Με, δεν πρόκειται που δεν ανήκεις αυτούς τους τύπους. Δεν μπορώ. Η μονομαχία ανάμεσα στο Ρεντ, τον Λαγό και το Σερίφι πρόκειται να αρχίσει. Είναι ένα τρίαθλο που περιέχει κολύμβηση, σκέιτμπορντ και μαραθώνιο. Οι απαταιωνιές απαγορεύονται. Όποιος πιαστεί να κλέβει θα τιμωρηθεί αυστηρά. Και ως δήμαρχος θα το φροντίσω προσωπικά αυτό. Στις θέσεις σας παρακαλώ, έτοιμοι! Εμπρός, Σερίφι! Ξέρουμε πως είσαι ο καλύτερος και ότι θα κερδίσεις! Θα σε περιμένουμε στο τέρμα! Είμαι ο καλύτερος κολυμπητής!
Μπαρσελόνα είναι γρήγορο. Ναι. Έχω να κολυμπήσω τόσο πολύ εδώ και χρόνια. Εμπρός, Σερίφη, τώρα σειρά έχει το skateboard. Εμπρός, κάντε γρήγορα. Αρχίζει να γυρνάς, φιλαράκο, κοίτα. Κοίτα, εγώ ούτε καν που λαχανιάζω, έτσι. Εμπρός, Σερίφη, έχασες την πρωτιά που είχες. Πρέπει να τον προλάβεις. Εντάξει, εντάξει, πηγαίνω. Προσέχετε, έρχομαι. Μα τι περίεργο, τα ρούχα του ούτε που βράχηκαν βιόλου. Είναι ολόστεγνα. Μα πώς είναι δυνατόν? Ει, Σερίφη, το σκέιτμπορντ είναι λιγάκι χαλασμένο. Γιατί δεν τα παρατάζεις να σηκάσεις, ε? Κανονικά, έτσι πρέπει να το κάνεις, κοίτα. Κουράγιο, Σερίφη, θα τα καταφέρεις. Θα σε περιμένουμε στο τέρμα, Σερίφη. Μα δεν είναι μακριά. Κοιτάξτε, κοιμάται. Είναι ένα από τα αδέρφια. Έλα, σήκω τώρα, Νέτ. Συγγνώμη, αδερφέ, αποκοιμήθηκα. Από εδώ είναι. Τώρα βασίζομαι πάνω σου. Εγώ είμαι πτώμα, αδερφέ. Ας το πάνω, αδερφέ μου. Μπράβο! Αδερφέ, σου φτιάξαμε ένα γεύμα, έλα να φας. Α, θαυμάσια. Έλα, προσπάθησε. Τώρα είμαι φουσκωμένος. Κοιτάξτε, έρχεται ο Σερίφης. Κινείται πολύ γρήγορα πάντως. Ίσως να είναι στο τέρμα αύριο το πρωί με λίγη τύχη, βέβαια, ναι. Δεν πάβεις καλύτερα. Ξέρεις, μετά από ένα τόσο καλό γεύμα, πάντα θέλω να πάρω ένα πνάκο. Έχω πάρα πολύ χρόνο άλλωστε, ναι. Τους παλιολαγούς, ας μη δώσουμε σημασία σε αυτούς τους ανόητους καροτοφάγους. Ο Σερίφης! Πω, δεν το πιστεύω! Μπράβο του! Μπράβο, Σερίφη, είναι απίθανο! Μπράβο, το κατάφερες! Μπράβο! Τι συμβαίνει? Όχι, παρακινήθηκα! Όχι! Όχι! Μπράβο! Σα πιθανός! Δεν το πιστεύω! Μπράβο! 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 Τι κρίμα, Σερίφη! Κέρδισα! Εγώ είμαι ο νικητής! Κοίτα τα παπούτσια του! Αυτή είναι η ρίγα που ζωγράφισα εγώ! Έκλεψε! Δεν είναι δίκιο αυτό! Δεν είναι ωραίο! Σε συλλαμβάνω για απάτη! Απατεώνα! Ο Σερίφης είναι ηχητής! Ζήτω! 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 Ζήτω!
Ορίστε η ασπίδα της δικαιοσύνης που σας υποσχέθηκα. Ευχαριστούμε. Θαυμάσια. Πήραμε και την τσάντα του Φούφου. Ορίστε, πάρτε την. Αχ, τι ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Χωρίς εσάς δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, εμείς πρέπει να σας ευχαριστήσουμε που μας δώσατε πίσω το Λέπι. Έσοπε, ορίστε, Μάλτο. Ευχαριστώ πολύ, Πίκο, Τότσο και Φούφου. Τουλάχιστον τώρα έχω πάλι ένα Λέπι. Πρέπει να πω ότι μου προξένησε μεγάλη έκπληξη που η αργοκίνητη χελώνα Σερίφης πέρασε εκείνους τους γρήγορους λαγούς. Αν τα παρατούσε από την αρχή όπως ήθελε, δεν θα είχε καταφέρει ποτέ αυτό τον άθλο και εκείνοι οι λαγοί ανακάλυψαν τι συμβαίνει όταν κλέβεις. Λοιπόν, συνεχίστε μικροί εξερευνητές! Κάνατε μια θαυμάσια αρχή! Μη σας λυγίζει τίποτα! Οι Πίκο, ο Τότσο και ο Φούφου περνάνε το ρέμα με βάρκα σήμερα. Λένε πως το Λέπι μου είναι κάπου εδώ γύρω. Κάτι μου λέει ότι έχω ξαναπεράσει από εδώ πάντως. Αυτή η κοιλάδα είναι πάρα πολύ απότομη. Ελπίζω να δούμε σύντομα τον λόφο του Έλπικο. Αυτά είναι τα δίδυμα βράχια. Όπου να ανεφτάνουμε. Ο Έσοπος έχει περάσει από εδώ. Υπάρχει κανένα ζαχαροπλαστή εδώ γύρω? Καμιά πιτσαρία ή τα... Με συγχωρείτε. Πάμε καλά για τον λόφο του Έλπικο. Ναι. Αλήθεια? Εκεί πέρα είναι, εκεί. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω. Με συγχωρείς. Τι έγινε, τον βρήκες? Ναι, τον βρήκα. Πού, ε? Εκεί πέρα. Πώς θα σκαρφαλώσουμε εμείς εκεί πάνω? Δεν έχουμε φτερά. Αν είχαμε φτερά, κάτι θα μπορούσε να γίνει. Μην ανησυχείς, σίγουρα θα βρούμε έναν τρόπο. Εγώ πεινάω, δεν υπάρχει κανένα μαγαζί με φαγητό εδώ πέρα. Σσσ, ακούσατε αυτό? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Τι είναι αυτό? Πρέπει να είναι εστιατόριο. Θέλω μια μακαρονάδα τηγανιτορίζ, μια μεγάλη μερίδα χιλοπίτες με κάρι, σάντουιτς και ό,τι άλλο φαγόσιμο υπάρχει στο μαγαζί το θέλω. Επίσης θα ήθελα για επιτόρπιο ένα παγωτό σοκολάτα με πολύ ζαντιγί. Ένας ξένος μπήκε μέσα. Πέρασε αυτό το μέρος για εστιατόριο. Ας το κοροϊδέψουμε λιγάκι. Έχεις χαριτωμένο προσωπάκι. Για ένα λεπτό. Είμαστε περαστικοί από εδώ. Θέλουμε να πάμε στο λόφο του Έλπικο. Έχεις και παρεούλα, πόσο σε ζηλεύω. Μήπως ξέρετε κάποιον που θα μπορούσε να μας πάει στην κορυφή του λόφου που είναι στην άλλη μεριά του ποταμού? Στην κορυφή του λόφου, στην άλλη μεριά του ποταμού? Μα εκείνο το μέρος είναι τελείως άγωνο, δεν έχει ούτε ένα δέντρο. Γιατί θέλετε να πάτε εκεί? Μάλλον θα θέλουν να γίνουν μούμιες, αυτά τους ψήσει ο ήλιος. Ό,τι αστείο. Μα μάθαμε πως κάπου σε εκείνον τον λόφο υπάρχει ένα Λέπι του φίλου μας του Εσώπου. Δεν ξέρω τίποτα για αυτό τον άσοπο ή ίσοπο, όπως τον είπες, αλλά κανείς αυτό το δάσος δεν ενδιαφέρεται να ανέβει στην κορυφή αυτού του λόφου. Είναι πολύ άνετα να ζεις στο έδαφος παρά να πετάς, τσιτάτο μου. Τι κρίμα! Κι όμως έχεις τόσο υπέροχα φτερά! Αν θέλεις τόσο πολύ να πετάξεις, τότε ζήτησε τον από ένα γέρο στην κοιλάδα των Βότσαλων. Το λένε Ικάριο. Εκείνος μπορεί να σε πάει όπου θέλεις. Νικάριο στην κοιλάδα με τα Βότσαλα! Εκείνος θα μας βοηθήσει να πετάξουμε! Εκείνος θα σε πάει κατευθείαν τον ουρανό! Λίγο σταματήστε! Δεν πρόκειται να σας το ξαναζητήσω! Έλα Τότσο! Συλλογή από τέμπερα! Ικάριε! Παππού Ικάριε! Δεν είναι κανείς εδώ! Μας ακούει κανένας! Σε παρακαλούμε, απάντησέ μας! Αχ, πάλι απέτυχα! Εξαιτίας αυτού του ξαφνικού του ανέμου να πάρει! Πώς την πάτησα έτσι ο Ερμός! Μήπως είσαι εσύ ο Ικάριος! Εμένα είναι Ικάριο! Αλλά Ικαρό! Ικαρό!
Ταν-ταν, έπρεπε να διαβάσεις για τον άνεμο και όχι να παίζεις το ρόλο του πλοηγού, ανόητε. Με συγχωρείτε! Το καβούκι μου παραλίγο να σπάσει. Να πάρει. Α, εσύ είσαι λοιπόν. Γεια σας, τι κάνατε εσείς εδώ? Εμείς ήρθαμε να επισκεφθούμε τον Ικάριο. Δεν με λένε Ικάριο, αλλά Ίκαρο είπαμε! Ίκαρο! Τι τρομακτικός γέρος που είναι! Το μόνο που σκέφτεται είναι πως θα πετάξει! Είμαι η Πίκο, από εδώ, Τότσο και ο Βούβου! Γεια! Εμένα με λένε Ταν-Ταν! Είμαι βοηθός του Ίκαρου! Υποθέτω πως ήρθατε εδώ για να μας βοηθήσετε! Πρέπει να σας βοηθήσουμε σε κάτι! Θέλετε να πετάξετε ψηλά στον ουρανό, ε! Αλλιώς δεν θα είχατε έρθει εδώ! Κοιτάξτε! Εκείνη η σπηλιά είναι το σπίτι του Ίκαρου! Ακολουθήστε με! Φτιάχνουμε αεροπλάνα εδώ μέσα! Καταπληκτικό! Παππού Ίκαρε! Ήρθε πολλοίς κόσμος να μας βοηθήσει να φτιάξουμε αεροπλάνα! Μη με κάνεις να γελάω, δεν έχουμε χρόνο! Εμπρός, γρήγορα, στη δουλειά, γρήγορα! Ναι, κύριε πιλότε, έχετε απόλυτο δίκιο! Ας αρχίσουμε δουλειά! Δουλειά! Τι τρέχει τώρα! Τότσο, πήγαινε στο δάσος και μάζεψε φτερά από πουλιά! Αμέσως! Φούφου, βοήθησέ μας με τη συναρμολόγηση! Αμέσως! Περίμενε εμείς! Εσείς θα φροντίσετε να περάσετε τα φτερά στα σύρματα και μετά θα αρχίσουμε! Γρήγορα! Γρήγορα! Ελάτε όλοι! Κάντε γρήγορα! Τι συνεφή κάνετε τώρα, μου λέτε! Μα τι συμβαίνει! Εμπρός πρόκειται πάλι! Ελάτε όλοι μαζί! Ατότσο! Τότσο, είσαι καλά? Τα παρατάω! Αυτός ο γέρος είναι σαν σκλάβος εδώ! Έχει τρελαθεί τελείως! Δεν μπορώ να ζήσω έτσι! Καταλαβαίνω πως νιώθεις, έτσι είναι. Και εγώ δεν νομίζω πως αεροπλάνο μπορεί να πετάξει με τόσο παράξενα φτερά που έχει. Έτσι και πέσει αυτό θα γίνει πίτα, φοβάμαι. Έχεις δίκιο, και εγώ προτιμάω μια πίτα με γύρο. Ας του δίνουμε από εδώ πέρα. Πεινάω πολύ. Ώστε φεύγετε. Σας κατηγορώ, όταν γνώρισα τον παππού Ίκαρο, σκέφτηκα πως είναι πολύ περίεργος άνθρωπος. Πράγματι, είναι δυνατόν να πετάξει μια κελώνα, πες μου. Όλοι εδώ στην κοιλάδα τον κοιτούσανε που έκανε όλα αυτά και τον φώναζαν Ικάριο. Όμως δεν τον ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι άλλοι, αυτός θέλει να πετάξει. Μέχρι κι εγώ πίστεψα τελικά πως κάποια μέρα δεν μπορεί, θα πετάξουμε. Και τότε, χωρίς να το καταλάβω, έγινα βοηθός του. Γεννήθηκα σε αυτή την κοιλάδα. Γι' αυτό δεν ξέρω κανένα άλλο μέρος. Θέλω κι εγώ καμιά φορά να δω τον εξωκόσμο. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Ο παππούς Ίκαρος θα πραγματοποιήσει την ευχή μου. Κάποτε. Ταν-ταν, θα σε βοηθήσουμε. Πάρε μας μαζί σου. Αλήθεια? Συμφωνείτε? Ναι, ναι, δεν θα το ξαναβάλω εγώ στα πόδια. Το αεροπλάνο έχει ολοκληρωθεί. Αχ, σας ευχαριστώ. Και ο παππούς Ίκαρος θα χαρεί. Κοιτάξτε, το αστέρι έχει κούρει λάμπη στον ουρανό. Σύντομα ο άνεμος Έλφ λάχα τη σύψη στην κοιλάδα. Και τότε θα μπορέσουμε να απογειωθούμε. Ο άνεμος Έλφ λάχα. Εγώ θα κάνω πετάλι με όλη μου τη δύναμη. Τότε ο ανατολικός άνεμος, καλός άνεμος, πιέσε αέρος 208.
Το κάθε το πιδάλιο είναι μια χαρά. Τα φτερά είναι επίσης εντάξει. Και έχω και ένα θαυμάσιο προαίσθημα μέσα μου. Ξεκινάμε! Όχι ακόμα! Όχι ακόμα! Όχι ακόμα! Πίεση αέρος 104, αυξανόμενο ρεύμα 104... Πάμε, φύγαμε! Σας άξιζε τι πάθατε! Το ρίξατε στο παιχνίδι! Στρίψε λοιπόν αριστερά! Φύγαμε! Κράτα αυτό το σκηνί! Θα πήξουμε! Όχι, μην πήξουμε! Δεν χρειάζεται να κρατιέστε! Γιατί δεν πετάτε μόνοι σας, τεμπέληδες! Εγώ ξέχασα πως πετάνε! Κι εγώ έχω καιρό να πετάξω! Σκούριασα! Μην είστε κακομαθημένοι! Ο Ίκαρος βασανίστηκε πολύ για να πετάξει! Εσείς έχετε φτερά από τη φύση σας! Ναι, καταλάβαμε! Λαλαλαπέτα! Ήξερα πως ο ουρανός ήταν τόσο πολύ γαλάζιος! Ναι! Πάρε μια πορεία βορειοανατολική! Ελήφθη καπετάνιε! Πίεση αέρος 106! Ο άνεμος είναι μια χαρά! Είναι πραγματικά πολύ ωραία να πετάς στον ουρανό! Εγώ όμως δεν μπορώ, γιατί δεν έχω το λέμπι μου! Θα το βρω όμως! Θα το βρω σύντομα! Η Πίκο, ο Τότσο και ο Φουφού έφτασαν σε ένα δάσος ξυλοκόπων. Ένας ευχάριστος ήχος ακούγεται παντού. Γκάπ, γκάπ. Είναι ο ήχος των τζεκουριών που κόβουν δέντρα. Οι ξυλοκόποι κόβουν δέντρα με όλη τους τη δύναμη. Γελά! Είναι ακόμα! Πόσο δυνατή είναι, παιδιά! Και τολμηρή! Ναι, στα αλήθεια είναι πολύ τολμηρή! Προσέξτε! Προσέξτε! Ευχαριστώ! Το όνομά μου είναι Κουμάρος. Μήπως τύπησες? Όχι! Δόξα τω Θεώ, το όνομά μου είναι Τότσο. Εγώ είμαι ο Φούφου. Ο Κουμάρος είναι πολύ δυνατός, έτσι? Είναι, αλλά στη δουλειά του είναι πάρα πολύ αργός. Γρήγορα στη δουλειά σας, ο ήλιος σε λιγάκι θα δύσει. Πρέπει να βιαστώ. Τρέξτε. Το τσεκούρι μου! Σταθείτε! Πού μπορεί να είναι? Λοιπόν, πώς τα πας κάπου? Ναι, μου, μια στιγμή! Αποκλείεται, σήμερα δεν έχει διάλειμμα. Κάνε γρήγορα. Να πάλι! Θα πρέπει να έπεσε από τη γη. Τώρα
την έβαψα. Δεν μπορώ να δουλέψω χωρίς τσεκούριο. Κατάλαβα. Το τσεκούρι έπεσε από τον κουμάρος. Έχεις δίκιο. Αλήθεια, ένας ερημίτης πρέπει να μπορεί να διαβάζει το μυαλό ενός άλλου. Μπορείς να διαβάζει το μυαλό του? Είναι κλαπτσιγάρικο μωρωμένο ή τι εμφάνιση. Αυτός ο τύπος είναι τίμιος και ευγενικός. Έτσι νομίζεις? Έναν άνθρωπο δεν τον κρίνεις από την εμφάνισή του. Εμένα μου φαίνεται πως είναι πολύ άπλιστος. Είναι τίμιος. Αποκλείεται. Ας δούμε ποιος έχει δίκιο. Καλή αντίρρηση. Κουμάρος, μην κλαις. Φαίνεται πως έχεις προβλήματα. Πώς ξέρεις το όνομά μου? Ποιοι είστε εσείς? Είμαστε ερημίτες και ζούμε στο βυθό της λίμνης, σε μια πολύ βαθιά περιοχή. Ερημίτες! Κουμάρος, το τσεκούρι που σου έπεσε. Είναι αυτό το ασημένιο? Ασημένιο τσεκούρι? Όχι, δεν είναι δικό μου. Είναι πολύ τίμιος. Εμών είχα δίκιο. Όχι ακόμα. Κουμάρος, μήπως αυτό το χρυσό τσεκούρι είναι που σου έπεσε? Για κοίταξέ το προσεκτικά. Όχι, ούτε αυτό είναι δικό μου. Εγώ είχα ένα σιδερένιο τσεκούρι. Μα, δεν περίμενα να βρω ένα τόσο τίμιο άνθρωπο πάνω στη γη. Μόλι το παιχνίδι είναι δικό μου. Ορίστε το σιδερένιο σου τσεκούρι. Κουμάρος, είσαι πολύ τίμιος. Σου δίνουμε λοιπόν και το ασημένιο και το χρυσό τσεκούρι. Καλησπέρα. Τι είναι αυτά τα γυαλίστερα τσεκούρια? Για να τα δούμε. Είναι καταπληκτικό. Είναι από αληθινό ασήμι και χρυσάφι. Πού τα βρήκες αυτά τα τσεκούρια, μου λες? Κάτι ερημίτες εμφανίστηκαν από τη λίμνη και... Κουμάρος, είσαι πολύ τίμιος. Σου δίνουμε λοιπόν και το ασημένιο και το χρυσό τσεκούρι. Σου τα έδωσαν οι ερημίτες? Τι τυχερός που είσαι. Ω, θέλω κι εγώ ένα. Όλοι μας θέλουμε. Θαυμάσια νέα, θαυμάσια νέα, πρέπει να τα μάθουν όλοι. Πολύ νωρίς σηκωθήκατε σήμερα, παιδιά. Ορίστε, κι άλλα τσεκούρια. Ας πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη γη. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να δουλέψω χωρίς τσεκούριο. Το τσεκούρι είναι σημαντικό για τον ξυλοκόπο. Τι θα κάνουμε τώρα? Αχ, κοίτα, είναι όλοι τους στεναχωρημένοι. Πρέπει να είναι ευγενικοί και τίμοι. Αλήθεια, έτσι νομίζεις? Εγώ δεν τους βλέπω έτσι όμως. Ας μάθουμε την πραγματική τους πρόθεση. Καλή ιδέα! Να τι έρχονται. Θα γυρίσω με ένα χρυσό τσεκούρι. Εγώ θέλω ένα σημαίνιο. Α,
Αυτό το χρυσό τσεκούρι σου έπεσε. Αυτό είναι το τσεκούρι σου. Το αναγνωρίζεις? Ναι, πράγματι. Αυτό το χρυσό. Και το δικό μου είναι ένα γυαλιστερό. Εμένα μου έπεσε ένα σημαίνιο. Και εμένα το ίδιο. Το παιχνίδι είναι πάλι δικό μου. Τις έκρινα λάθος. Σε παρακαλώ, δώσε μου ένα χρυσό τσεκούρι. Και εμένα. Ανόητη! Δεν είστε τυφλοί, είστε άπλιστοι και ψεύτες. Προσπαθείτε να μας ξεγελάσετε. Όχι, όχι. Συνεχίστε να πετάτε. Αυτοί αρχίτες θα τα κάνουν όλα σημαίνια και χρυσά. Συνεχίστε. Ορίστε λοιπόν. Τι είναι αυτό? Ας του δίνουμε λοιπόν. Δυστυχώς δεν ήξερα ότι ήταν τόσο άπλιστη. Δεν θα τους είχαμε δώσει καμιά ευκαιρία. Πρέπει να τους δώσουμε ένα μάθημα. Η μαγεία του Γκάμαμαν Τυφώνας. Και από πάνω. Και το τσεκούρι μου χαλασμένο επέστρεψε. Ποιος μας είπε ψέματα? Εκείνοι τέσσερις, ο κουμπάρος και οι άλλοι. Τότε λοιπόν δώσε μας τα δικά σου τσεκούρια αμέσως. Τα τσεκούρια δώστε. Τα τσεκούρια δώστε. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μαγεία μας. Μαγεία με φουσκάρες! Οι ερημίτες, οι ερημίτες! Καλά, εδώ μένετε! Πολύ σωστά. Τι θέλετε να πείτε με αυτό τώρα? Για να πούμε όλη την αλήθεια, ταξιδεύουμε σε ολόκληρη τη χώρα για να βρούμε τα λέπια που έχει χάσει ο Έσοπος. Μάλιστα, τώρα θυμάμαι. Πριν από πολύ καιρό, ο Έσοπος ήρθε εδώ πετώντας. Μπορεί να του έπεσε τότε. Εντάξει, θα σας το δώσω πίσω. Ξέρα πως ο Γκάμαμαν είχε πάρει το λέπι. Έκαναν λάθος εκείνοι οι ερημίτες που πέρναγαν την ώρα τους δοκιμάζοντας τους αγρότες. Αλλά έμεινα κατάπληκτος όταν έμαθα πόσο άπλιστοι ήταν. Ελπίζω βλέποντας το χρυσό και ασημένιο τσεκούρι που έδωσαν στον Κουμάρος να συνειδητοποιήσουν πως η τιμιότητα είναι το πιο σημαντικό από όλα τα αγαθά.